Κυριακή στην Τρίπολη. Καλώς ήρθατε. Συγχαρητήρια, πρόεδρε, για τα πατέλα. Πρόεδρε, έτσι και εσύ έπαιρνες ποδόσφαιρο, θα σε βάζαμε center four. Μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της πάνω στην καρότσα ενός φορτηγού λόγω έλλειψης ασθενοφόρου σε ένα μεγάλο νησί της χώρας μας. Έχουμε πολλές φορές υπογραμμίσει ότι πρέπει να στηριχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λείπει προσωπικό, λείπουν υποδομές και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης με πρώτη προτεραιότητα λόγω της πανδημίας τη στήριξη της δημόσιας υγείας. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί το 8 με 10% του ταμείου αυτού για να αναγεννηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν μπορεί οι Έλληνες πολίτες να πληρώνουν τις τρίτες περισσότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας. Πρέπει οι γιατροί και οι υγειονομικοί να παίρνουν μισθούς στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτέλους να ενταχθούν στα βαρέα και αθυγινά. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε οι πολίτες να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες ανισότητες και να έχουμε ένα ισχυρό κράτος υπηρεσιών που θα φροντίζουν τους πολίτες, τη μεσαία τάξη, τους πιο αδύναμους. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και αυτό υπερασπίζεται η Δημοκρατική Παράταξη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνά ο ελληνικός λαός. Η επιχείρηση Αττική πώς πάει, κύριε Πρόεδρε?
Ξέρετε, εμείς αγωνιζόμαστε καθημερινά, όχι μόνο στην Αττική, σε όλη την Ελλάδα, και πιστεύω ότι σε αυτή τη νέα προσπάθεια, σε αυτή τη νέα αρχή, αξίζει ο προοδευτικός κόσμος της χώρας μας να στηρίξει, για να υπάρχει ισχυρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση στην πατρίδα μας. Και όχι να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει δημιουργήσει τεράστιες ανισότητες, έχει απαξιώσει το κοινωνικό κράτος, είναι πρωταγωνίστρια σε πολύ σοβαρά σκάνδαλα και διαφθορά, τις υποκλοπές, φαινόμενα με τις τράπεζες όπως τον κύριο Πάτσε, και παρόλα αυτά, αντί να χάνει δυνάμεις, να παίρνει μεγαλύτερα ποσοστά. Εδώ υπογραμμίζεται η αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αξιόπιστη αντιπολίτευση. Και το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να γίνει αυτή η αξιόπιστη προοδευτική αντιπολίτευση, ώστε να έχει ένα πραγματικό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία και όχι να κάνει πολλά λάθη, αλλά αυτά να μην πληρώνονται στο ταμείο των εθνικών εκλογών. Και σύντομα να γίνει κυβέρνηση. Πρώτος στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να υπάρχει αξιόπιστη προοδευτική εναλλακτική. Η αναγέννηση της Δημοκρατικής Παράταξης είναι για να έχει ένα προοδευτικό σπίτι κάθε Έλληνα και κάθε Έλληνας που έχει κοινές αγωνίες με όλους εμάς. Και πιστεύω ότι αν υπερασπιστούμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, μια ανθεκτική ανταγωνιστική οικονομία και βέβαια μια χώρα η οποία θα μπορεί να έχει δημιουργήσει τις συνθήκες μιας πολιτικής που θα κάνει τη χώρα μας ένα σύγχρονο θεσμικά ευρωπαϊκό κράτος, δεν βλέπω το λόγο να μην ενώσουμε τις δυνάμεις μας με εκατομμύρια Έλληνες που θεωρούν ότι αυτή η παράταξη μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα σε αυτή τη νέα εποχή, και να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να απογοητεύσουμε κανένα που θα δώσει δύναμη στη δύναμή μας και θα είναι δύναμη για όλο τον ελληνικό λαό.